Κάτσε Γιώργο, να πάρω λίγο καφεδάκι από τα χέρια σου. Ναι, τώρα θα σου δώσω με το χέρι μου τον καφέ. Κάτσε, κάτσε γιατί λίγο με το στόχο να δένα Γιώργο, περίμενε. Πάρτον. Α, οχ, οχ. Τι καρατιά ήταν αυτή η σπίρα, τον έσπασες. Ήθελα να σου δείξω πόσο εύκολα αλλάζουν κάποια πράγματα, Γιώργο, και γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την κατασκευή. Βεβαίως, θα αλλάξουμε το σπίτι σου τώρα! Τέλεια! Α, περίμενε, Γιώργο. Κάνω έναν πανηγυρισμό. Τόσο χαρά! Δύο σπίτια έχω. Θέλω να μου αλλάξεις και τα δύο. Λοιπόν, Γιώργο, για να ρίξουμε τον τοίχο στο σπίτι σου πρέπει να πάρω μία βαριοπούλα. Από εδώ αριστερά την έχω. Ωραία, θα πάρω κι εγώ μία βαριοπούλα. Περίμενε, Γιώργο. Θα σκύψω εδώ κάτω, είναι, θα την πάρω. Θα κάνω belly dancing. Όπα. Περίμενε, θα σπάσω γενικά. Την κράτησα, την κρατάω. Γιώργο, λοιπόν, κι εγώ την πήρα εδώ, τη βαριοπούλα. Ναι. Θα ρίξω μία μπροστά στον τοίχο να τον σπάσω. Με τα δύο χέρια θα την πιάσω. Περίμενε. Ωραία, θα ρίξω κι εγώ. Θα τον βαρέσω τώρα. Θα βαρέσω τον τοίχο. Θα πάρω ένα πριόνι για να κόψω λίγο την πόρτα σου. Ωραία. Κάτσε μπροστά από το σιρτάρι, το πάρω. Για πάρτο. Το ανοίγω. Περίμενε. Για να σκύψω να σε βλέπω καλύτερα. Και εγώ δεν χρειάζεται καν να βλέπω, το σπίτι σου το ξέρω απ' έξω. Βλέπω έξω. Ανάγκια. Βλέπω ακριβώς τι κάνεις τώρα εδώ, χαμηλά. Λοιπόν, εδώ είναι το πριόνι. Κάτσε το παίρνω τώρα. Λοιπόν, αυτό τώρα, άμα κάνω χράτσα χρούτσα μπροστά πίσω, ναι. Θα το κάνω τώρα να το πιάσω κι εγώ. Θες να πιάσεις. Ναι. Για να το μπορείς. Έλα, μαζί να το κάνουμε. Ωραία. Πάμε. Μαζί χράτσα χρούτσα. Περίμενε. Μόνο το σώμα αυτό θέλει. Δεν θέλει χεριά. Όλο. Έλα. Έλα, έλα. Καλά το κάνουμε, Σπύρο. Βλέπεις, αυτό είναι. Έτσι κρύβουμε. Ένα χειροκρότημα για τη Σπυριδούλα και για τον Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καθίστε. Αριστούλα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα μαντάτα της εβδομάδας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι αν πούμε όχι στο PSI, θα γίνουμε Αλβανία. Από το δε θα γίνουμε Αργεντινή, φτάσαμε στο δε θα γίνουμε Ινδία και τώρα στο θα γίνουμε Αλβανία. Νομίζω η επόμενη χώρα που θα συγκριθούμε θα είναι η Ατλαντίδα. Αρνητική ψήφο για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε η Αυστρία, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εστονία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί η Κύπρος θα δώσει 12 points. Πρόταση έγινε στην Άντζελα Δημητρίου για να συμμετάσχει στο Dancing with the Stars 3. Αν δεχτεί, σίγουρα θα ακούσουμε από το στόμα της τους χορούς Σάλτσα, Ράμπα και αργεντίνικο τάγκα. Τα 10 χρόνια κλείνει φέτος το ευρώ. Εδώ για να μας μιλήσει για αυτή την επέτειο, το ευρώ! Καλησπέρα, Αθήνα! Συγγνώμη, είστε καλά? Δεν είναι τίποτα λαμπρό, απλά πεθαίνω. Μα είστε τόσο νέος, 10 ετών μόλις. Ναι, κοίταξε να δεις, Λάμπρο, έζησα τη ζωή μου σαν rockstar. Κατά χρήση σπατάλες, αγροτικές επιδοτήσεις στη Λάρισα. Το μότο μου είναι live fast, die young. Είμαι ο Κέρτ Κομπέιν των νομισμάτων. Ευρώ, εγώ έχω μια μεγάλη απορία. Στην Ελλάδα, πώς καταλήξατε? Να, τι μου θύμισες τώρα. Κοίτα να δεις. Ήμουνα στις Βρυξέλλες σε ένα μπαράκι και τα πίνα μόνος μου. Και ξαφνικά με ψυχά ένας τύπος, έτσι κοντός με ελιές, σαν Κινέζος ήταν. Και αρχίζει να με κερνάει κάτι κοκτέιλ. Τα λέγανε ψεύτικα στατιστικά στοιχεία. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στην Ελλάδα με τρελό hangover! Ευρώ, μπορούμε να περιμένουμε κάτι στο σύντομο χρόνο που σας απομένει? Σπούσε, βγάζω ένα καταπληκτικό καινούριο δίσκο και θα έχει και συνεργασία με έναν παλιό καλλιτέχνη. Αλήθεια, ποιο καλλιτέχνη εννοείται? Εμένα. Τι γίνεται, Βρουλάκο? Πούσε δραχμή! Καλά. Rock on! Δραχμή! Τι τιμή να έρθετε εδώ στο σόου μας. Έχουμε να σας δούμε 10 χρόνια. Πού χαθήκατε? Κοίταξε, Λάμπρο. Οι φανς, τη μία σε έχουν Θεό εκεί πάνω και την άλλη σε κλείνουν σε σιρτάρια, σε κλείνουν σε μπαούλα, σε πουλάνε στο μοναστηράκι. True.
Έχει συμβεί σε πόσους και σε πόσους έχει συμβεί στο θάνατο τον Καλύρη, τον Τριαντάφυλλο Σκέτο, ακόμα και στον Πίτερ τον Αντρέρε Λαμπ. Λάμπρο, εδώ λίγο να ευχαριστήσουμε τη δισκογραφική μας εταιρεία. Χωρίς αυτήν δεν θα ήμασταν πουθενά. Δούνου του Records, ευχαριστούμε. Το ευρώ και δραχμή, κυρίες και κύριοι. Ένα χειροκρότημα. Ροκόν! Δυσάρεστα νέα, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας έβαλε ξαφνικά λουκέτο. Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ναι, υπάρχει Θεός. Ο Έλληνας τσακνούρης Απόστολος Γκλέτσος δήλωσε ότι έχει ένα χρόνο να κάνει σεξ. Λάθος το δήλωσε. Το σεξ έχει ένα χρόνο να κάνει, Απόστολο Γκλέτσο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα μαντάτα της εβδομάδας. Ήμουν ο Λάμπρος Φυσφής. Γεια χαρά! Κυρίες και κύριοι, η ανεργία όλο και ανεβαίνει. Όμως πού θα είναι του χρόνου η ανεργία? Πάμε να το μάθουμε παρέα σε ένα βίντεο από το μέλλον. Συγχαρητήρια. Είστε οι δύο επικρατέστεροι υποψήφοι. Όπως βλέπω εδώ έχετε και οι δύο πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Οπότε από τη σημερινή συνέντευξη θα εξαρτηθεί η απόφασή μου. Καταρχάς σας ενημερώσω πως είναι 300 ευρώ ο μισθός, συν ΙΚΑ. Σε περίπτωση που δεν θέλετε ΙΚΑ βέβαια, είναι 50 ευρώ έξτρα. Εγώ δεν θέλω ΙΚΑ. Ούτε εγώ θέλω ΙΚΑ και δεν θέλω καν τα 50 ευρώ έξτρα. Ούτε εγώ θέλω τα 50 ευρώ έξτρα. Βασικά και μόνο με 300 υπογράφω συμβόλαιο τώρα. Εγώ δεν χρειάζεται καν να έχω συμβόλαιο. Μπορείτε να με απολύσετε και σε ένα μήνα, αν θέλετε. Εμένα σε 2 εβδομάδες. Μία εβδομάδα. 5 μέρες. 3 μέρες. 2 μέρες. Σήμερα! Δουλεύω το 8ωρό μου και με απολύεται. Εγώ δουλεύω 10ωρο. 12ωρο. 13ωρο. 14ωρο. 15ωρο. 16ωρο. 26 ώρες δουλεύω. Τις 2 έξτρα ώρες θα τις αφαιρέσουμε από την άδεια μου. Άδεια. Εγώ δεν θέλω καν άδεια. Ούτε εγώ θέλω άδεια. Σας κάνω δώρο την άδεια. Εγώ σας κάνω δώρο την άδεια και τα δώρα. Εγώ σας κάνω δώρο την άδεια, τα δώρα και 5 ευρώ. Εγώ δεν έχω λεφτά μαζί μου, αλλά κρατήστε 10 ευρώ από τον πρώτο μου μισθό. Πρώτο μισθό, εγώ δεν θέλω πρώτο μισθό. Ούτε εγώ θέλω πρώτο μισθό, ούτε δεύτερο. Εγώ ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο. Ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο, ούτε τέταρτο. Εγώ δεν θέλω κανένα μισθό φέτος. Εγώ δεν θέλω κανένα μισθό ποτέ. Τσάμπα θα δουλεύω. Γιατί εσάς σας βλέπω σαν πατέρα μου. Και τους συναδέλφους σαν οικογένεια. Και αυτή την επιχείρηση σπίτι μου. Τριάρι στο Παγκράτη. Τριάρι στο Παγκράτη. Ορίστε τα κλειδιά. Δικό σας. Δικό σας. Πάρτε. Μένω με τους γονείς μου. Συγχαρητήρια. Πήρατε τη δουλειά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Sorry, man. Sorry. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έλα, αγάπη μου. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Στον καινούριο σερβιτόρο της οικογενειακής ταβέρνας, ο Μίτσος! Την πήρα! Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ! Δεν έχουμε σκηνημάσει τα πράγματα μας. Δεν πειράζει! Δεν πειράζει, αγάπη μου!